Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τώρα, πριν κλείσουμε και δύο θέματα ευρύτερα Δυτικής Μακεδονίας, ένα από τα Γρεβενά και ένα για την μεταλιγνητική εποχή. Στα Γρεβενά διαμαρτυρίες για την έλευση και νέων μεταναστών. Ένα σχόλιο για αυτό το θέμα και ακούσαμε και τον κύριο Σταμάνη και τον δήμαρχο των Γρεβενών. Έντονη διαμαρτυρία. Πάγια θέση, θα σταθερεί και πάγια θέση περιφερειακής αρχής ότι είμαστε αντίθετοι με αυτού του είδους την κατάσταση και την υποτιθέμενη ανάπτυξη που κάποιοι ευαγγελίζονται. Συμμεριζόμαστε το οξύ πρόβλημα που υπάρχει στις νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας. Ωστόσο, πολύ πιο έντονο το οξύτερο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη Δυτική Μακεδονία ως προς την απαξίωση της οικονομίας μας. Περαιτέρω επιδείνωση αυτών των προβλημάτων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οπότε γι' αυτό και δεν γίνονται σε αυτές οι ενέργειες. Παράλληλα δε βλέπουμε ότι και από την πλευρά της κυβέρνησης τηρεί τις δεσμεύσεις προς τους πολίτες ότι 10.000 μετανάστες πλέον θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής και της εξόδου από τη χώρα, καθώς είδαμε χθες κιόλας με απόφαση του Υπουργείου έρονται οι χρηματοδοτήσεις των μεταναστών που μένανε, διαμένανε σε κατοικίες με επιδότηση της παραμονής τους. Στα Γρεβενά όμως θα έρθουν τελικά, θα έρθουν στα Γρεβενά ή όχι τελικά, τι θα γίνει εκεί? Εμείς αντιδράσαμε σε κάποιες πληροφορίες που είχαμε ως περιφερειακή αρχή, το ίδιο έκανε και η δημοτική αρχή, ο κ. Δαστιάνης. Πιστεύω ότι τουλάχιστον η τοπική κοινωνία έχουμε ένα αραγές μέτωπο. Αν βοηθήσουν περαιτέρω και οι εκπρόσωποι μας κάτω στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα εκεί του νομού Γρεβενών, θα έχουμε αποτέλεσμα. Εκεί παίζεται το παιχνίδι, κύριε Νατσιούλη. Μέσα στη Βουλή μπορούν οι βουλευτές μας να πιέσουν περαιτέρω. Μάλιστα. Αυτό ζητάμε και από τον βουλευτή Γρεβενών, να καταδείξει το οξύ πρόβλημα που έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και να πείσει τους υπουργούς ότι τα Γρεβενά δεν χρειάζονται μετανάστες για την αξιοποίηση του φυσικού κάλους. Αντιθέτως, θέλουμε άλλου είδους ανάπτυξη. Μάλιστα. Τώρα, και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσουμε, κύριε Κασαπίδη, είναι για τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την μεταλιγνητική εποχή, ότι στη Δυτική Μακεδονία πρέπει οι άνθρωποι να βρουν κάτι άλλο να κάνουν, ενώ επεσήμανε ότι και οι γερμανικές εταιρείες θα έχουν ένα όφελος, θα επενδύσουν μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και θα έχουν όφελος στην δική μας περιοχή. Θα έχετε ένα σχόλιο για όλο αυτό που προξένησε και πάρα πολύ έτσι συζήτηση και σχόλια και ανακοινώσεις και τοπικά? Κοιτάξτε, η κατάσταση στην περιφέρεια ως προς την απολιγνητοποίηση βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης του σχεδίου δίκης μετάβασης υπό τον Κώστα Μοσορούλη, ο οποίος θα βρίσκεται και περί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου στην περιφέρειά μας και θα έχουμε την ευκαιρία να διατρέξουμε όλη τη Δυτική Μακεδονία για να δει και ο ίδιος από κοντά και τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και τις δυνατότητες. Είμαστε προσιλωμένοι ειδικά σε αυτή την υποχρέωση που έχουμε και σε αυτόν τον στόχο. Η προετοιμασία που γίνεται, μπορώ να πω ότι ανταποκρίνεται στο μέγεθος της πρόκλησης που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, δεδομένου ότι είναι το σοβαρότερο εγχείρημα κοσμογονικής αλλαγής για την Δυτική Μακεδονία αλλά και για τη χώρα. Έχω ακούσει επανειλημμένως τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κάτω Μητσοτάκη, να αναφέρεται και διεθνώς στο θέμα αυτό της Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί για τον ίδιο ύψιστη προτεραιότητα, καθώς όλα τα διεθνή φόρα αναφέρεται σε αυτό. Είναι μια πρόκληση, πιστεύω, και για τον ίδιο και από το αποτέλεσμά της θα ευχαριστούμε όλοι, και ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί και η Περιφερειακή Αρχή και η
όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε, αυτή την, σε αυτό το εγχείρημα. Και από εκεί πέρα οι προσπάθειες όλων είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ενέργειες όλων και οι δυνάμεις μας ενώνονται σε αυτόν τον απαιτητικό στόχο, φιλόδοξο στόχο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, παρόλο που αρχικά και ως Περιφέρεια είχαμε εκφράσει και την αντίθεσή μας, αλλά και την ανησυχία μας για αυτό το εγχείρημα. Μένει να δούμε τι άλλο θα κάνουμε όμως μετά από αυτό και ειδικά οι περιοχές που έχουν σήμερα το θέμα αυτό, Κοζάνη και... Αλλά παράλληλα να πω και κάτι ακόμα, ότι ως Περιφερειάρχης έχω θέσει και στην κυβέρνηση και στους αρμοδίους υπουργούς ότι μαζί με την απολιγνητοποίηση και την μετάβαση στη νέα εποχή απαιτείται και ένα αναπτυξιακό σχέδιο συνολικά και για τον κλάδο της Γουνάς. Βέβαια, γιατί βέβαια. Δυστυχώς ο δεύτερος μεγάλος εργοδότης στη Δυτική Μακεδονία και αυτός νοσεί βαρύτατα. Ασθενή, κάτι νοσεί που βαρύτατα, ναι. Προσπαθούμε να αναδείξουμε στο μέγεθος που υφίσταται το πρόβλημα για να έχουμε και εκεί την αρρωγή και τη συμπαράσταση των υπουργών και της κυβέρνησης με συγκεκριμένα έργα και δράσεις, και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη επεξεργαζόμαστε και ένα σχέδιο ως Περιφέρεια στο πλαίσιο και των ενεργειών που είχαμε ανακοινώσει και τελευταία. Βέβαια ο κορονοϊός μας ανέβαλε και το Διεθνές Συνέδριο και την προσπάθεια που κάναμε έτσι με συνεχείς επαφές με τους φορείς. Ωστόσο αυτό θα συνεχίσει μέσα στον Ιούνιο σιγά σιγά με τη σταδιακή απελευθέρωση και των περιοριστικών μέτρων. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.